στο Πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριών, τον Γαβριήλ Χαλίτο. Χαίρετε. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε, κάνει κάποιες διακοπές. Εγώ σας ακούω. Ωραία, μια χαρά. Διαβάζουμε ότι γίνεται ένας χαμός στο Ισραήλ και με μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Πάλι η πληροφόρηση που παίρνουμε είναι συγκεχημένη από διάφορες πηγές. Βάλτε τα σε μια τάξη για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί μας αφορά και ως Ελλάδα και ως Κύπρος και ως Ευρώπη. Λοιπόν, εδώ και 30 εβδομάδες ουσιαστικά όλη η χώρα είναι σε αναστάτωση. Η κυβέρνηση του Νετανιάου θέλει να προωθήσει μία σειρά από νομοσχέδια που δίνουν το πράσινο φως στην κυβέρνηση και στη διοίκηση ανωτά του δικαστηρίου. Άρα δηλαδή, κύριε Χαρίτο, ένα λεπτό. Άρα το Ισραήλ με όλα αυτά που γίνονται πάει να γίνει πιο ολοκληρωτικό, θα λέγαμε, η εκάστοτε κυβέρνηση, με μεγαλύτερη εξουσία απέναντι στο κράτος και στους πολίτες του. Για να το πω και πιο σχηματικά σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο, πάει να προσομοιάσει σε αυτά που ισχύουν στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Δηλαδή με μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ πιο ισχυρή από τη δικαστική εξουσία και από τη διοίκηση, με ένα κοινοβούλιο το οποίο θα αποφασίζει και θα προχωρά σε νόμους για την αναλογικότητα των οποίων σε σχέση με το υπόλοιπο το νομικό πλαίσιο που ισχύει να μην μπορεί το ανώτατο το δικαστήριο να προβεί σε αυτόν τον έλεγχο. Είναι γεγονός ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια το ανώτατο το δικαστήριο είχε ευρύτατη δυνατότητα της κυβέρνησης. Και στο Τελ Αβίβ χθες το βράδυ, επί τρεις ώρες η αστυνομία δεν μπορούσε να συγκρατήσει τους διαδηλωτές. Σήμερα τώρα... Ναι, η πολιτική κατάσταση στη χώρα, έτσι όπως διαμορφώνεται, κύριε Χαρίτο, επηρεάζει το πώς η Λευκωσία και η Αθήνα, κατά κύριο λόγο, βλέπουν το Ισραήλ και το τι συμβαίνει, επηρεάζει τις σχέσεις. Κοιτάξτε, θα χρειαστεί, ήδη είναι σε διαβουλεύσεις οι διπλωμάτες και των τριών χωρών για να δούμε ποια θα είναι η ημερομηνία που θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Αυτό που κάνει μεγάλη διαφορά και μεγάλη σημασία και να πρέπει να το προσέξουμε είναι ότι η διακυβέρνηση Biden έχει εκφραστεί ξεκάθαρα, μα ξεκάθαρα, για το πρόγραμμα της δικαστικής μεταρρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση. Αφήνει και ενθαρρύνει, θα μπορούσα να πω, τους στρατιωτικούς και το κατεστημένο στο Ισραήλ να δηλώνουν, για παράδειγμα, χθες ο πρώην διοικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας, ο Ματάβ Αργκαμάν, είχε πει ότι ο Νετανιάου είναι εχμάλωτος των πολιτικών φλετέρων και ότι έχει απομακρυνθεί από τον λαό. Αυτές οι δηλώσεις από τους στρατιωτικούς είχαν αρχίσει ήδη από τον Δεκέμβριο με τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης και συνεχίζουν και επιληφθαίνουν τα καμπανάκια από το κατεστημένο του στρατού. Αυτά τα πράγματα δεν δείχνουν ότι το Ισραήλ είναι φτιαγμένο για κάποια πολιτιακή αλλαγή σαν αυτή που ίσως φαντάζεστε. Ναι. Ο στρατός εδώ έχει άλλη θέση στην κοινωνία και στο πολιτικό το περιβάλλον. Όμως αυτό που θα πρέπει να ενδιαφέρει την ελληνική και την κυπριακή πλευρά είναι ότι όσο η επαφή ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και την Ουάσιγκτον δεν είναι αυτή που ήταν παλιά, τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια διαδικασία επανεξέτασης του Κυπριακού, τη στιγμή που η Ελλάδα θέλει να δει τι θα γίνει με το Αιγαίο και θα πρέπει να συνομιλήσει με την Τουρκία, εκεί που η Ελλάδα και η Κύπρος θα είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα κανάλια επικοινωνίας των Ισραηλινών στην Αμερική, υπ' αυτό το κλίμα που ισχύει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και την Ουάσιγκτον, είναι δύσκολο.
δεν είναι αυτό που θα ήθελαν οι Έλληνες. Σωστό, και σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πλήρως κατανοητό και καταλάβαμε πώς αυτό το πράγμα μας επηρεάζει, κύριε Χαρίτο. Ευχαριστούμε. Και γιατί θα πρέπει να προσέχουμε και να προσέχουμε τι συμβαίνει εδώ. Είναι μια χώρα που κάθε δήλωση, κάθε φορέα έχει σημασία. Μια χώρα χωρίς σύνταγμα. Μια χώρα που δεν αντιμετώπισε ποτέ αυτή την κρίση 75 χρόνια Μάλιστα. που υπάρχει. Ποτέ ο στρατός και τα σώματα ασφαλείας δεν εξέφρασαν αυτές τις αντιρρήσεις τους. Και μία τελευταία είδηση πριν να κλείσουμε. Για πρώτη φορά Μάλιστα. στο Λονδίνο καλεί το Ισραήλ και την κυβέρνηση να μην μειώσει τη δύναμη της δικαστικής εξουσίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Χαρίτο. Να είστε καλά και καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς ρεπορτάζ και αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με την Κατερίνα Φραντζή. Μία ανάσα πρωτού βγει ο Τζόνι Ντεπ στη σκηνή.